κύριε Δήμαρχε, καταρχήν ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την πρόσκληση. Θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους του δικτύου Δάφνη για τη μέχρι τώρα δουλειά που έχουμε κάνει. Πραγματικά με εντυπωσίασε και η παρουσίαση που κάνατε, αλλά και όσο έχετε εμβαθύνει σε κάθε περίπτωση κάθε ενός μονοπατιού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι μια μεγάλη βάση που υπάρχει τώρα πια για την Άξο και τις Δημοτικές Κυκλάδες για να μπορούμε να την ευλουτήσουμε και να προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής. Γιατί αυτά όλα που ακούσαμε και που επαναλαμβάνω σας συγχαίρω για μια ακόμα φορά, τα θεωρώ ότι είναι η αρχή. Εδώ από ό,τι βλέπετε σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, για τα μονοπάτια. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ακούσατε την κυρία προηγουμένως, και αν θα ακούσουμε τον κάθε έναν από τους προέδρους των χωριών, θα έχει να μας πει πάρα πολλά εξειδικευμένα θέματα στην περιοχή. Και ενδεχομένως, αν είχαμε το χρόνο και το χρήμα, θα βλέπαμε ότι και εφαρμόζαμε όλες αυτές τις προτάσεις, αυτός ο χάρτης εκεί θα κοκκίνιζε όλους, σε όλα τα σημεία. Γιατί η Νάξος έχει τόσα πολλά και ενδιαφέροντα, που εκτός από τη λίστα αυτή που είπατε εσείς, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα ακόμα περισσότερα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω και να πει και ο Δήμαρχος και η διοίκηση του Δήμου, η οποία έχει ένα πρόσθετο βάρος στην ευθύνη εδώ από ότι και εσείς και το σύστημα του Εθνικού Δικτύου βάζει με τους καινούριους νόμους των προηγουμένων ετών, πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα σε μια σοβαρή και υπεύθυνη διεθνή πιστοποίηση. Γιατί εδώ πέρα τώρα δεν πάμε να κάνουμε ένα απλό θέμα, γιατί εμένα μου αρέσει το χωριό μου και πρέπει να κάνω μια διαδρομή να έχουν 5 τουρίστες να δουν τις όμορφες, να δουν τα αρχαία. Εδώ πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι και να πάμε σε μια πιστοποίηση τέτοια που να διασφαλίζει και την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών, αλλά και να μας δώσει και μια πρόσθετη αξία σε όλο αυτό που κάνουμε. Αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος, είτε γιατί έχουμε να αναδείξουμε μνημεία, είτε γιατί έχουμε να αναδείξουμε φυσικό περιβάλλον, είτε για να αναδείξουμε τις γεωργικές μας καλλιέργειες και τις τοπικές μας καλλιέργειες, είτε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να αναδείξουμε. Αυτό που προέκυψε λοιπόν, πέραν από την φροντίδα και την αγάπη όλων εδώ πέρα που θέλουν να πάει καλά αυτό το πρόγραμμα, διαπιστώνω το εξής, και εδώ κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος, και εμείς να βάλουμε πλάτη σε αυτό, πρέπει να συντονίσει λίγο τις συναρμόνιους φορείς. Είπε κάτι προηγουμένως και η κυρία Ευελπίδου, που δείχνει ότι δεν είναι πιθανόν όλα συντονισμένα και με την αρχαιολογική υπηρεσία, που είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Η αρχαιολογική υπηρεσία είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος εδώ μπορούμε να παίξουμε εκείνο το ρόλο που να φέρουμε κοντά τα πράγματα αυτά και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούν να αγγίξουν άλλοι, εμείς μπορούμε να πιέσουμε την αρχαιολογική υπηρεσία με το κύρος που έχει ο Δήμος. Με το κύρος που έχει ο Δήμαρχος από τη θέση την οποία έχετε, κύριε Δήμαρχε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το ρόλο του Δήμου ως συντονιστή αυτής της προσπάθειας. Πέραν από το καθαρά πρακτικό κομμάτι, ανάθεση εργολαβιών, καθαρισμός, επιτήρηση, συνεργασία με το τοπικό δασονομείο, όλο αυτό το κομμάτι δηλαδή, πέραν από αυτό, να δούμε και να πάμε ένα βήμα πιο πέρα σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να δούμε και αυτό το κομμάτι της συνεργασίας με τους άλλους φορείς, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα παράπονα και να αναδειχθούν και
παράπονα εντός εισαγωγικών. Ναι, δεν ήταν εισαγωγικών, ναι. Εντός εισαγωγικών. Το λέω για να το ξεπεράσουμε. Και να, συναθροίσουμε και τις άλλες εκείνες δράσεις και να αναδείξουμε και εκείνα τα άλλα τμήματα των νησιών μας που πρέπει να αναδειχθούν μέσα από αυτή τη σοβαρή δουλειά που επαναλαμβάνω ότι κάνουμε. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει ξανά να δούμε όλους τους τοπικούς φορείς, πολιτιστικούς και αυτό, και τους προέδρους των κοινοτήτων για να δούμε και η ορεινή Νάξος που έχει κυρίως την ιστορία της ορεινής Νάξου με τα Σμύριδορυχεία και όλο αυτό τον πολιτιστικό θησαυρό τον οποίο έχουμε. Μίλησαν για τον Εναέριο, για τη Σαραντάρα, για το Μουσείο Σμύριδας. Αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο για την Νάξο το οποίο πρέπει να του δώσουμε μια ιδιαίτερη πρόσθετη αξία. Γιατί έχει πρόσθετη αξία για την Άξο, έχει πρόσθετη αξία για τα νησιά μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, εγώ θέλω να σας καλωσορίσω όλους εσάς του δικτύου Δάφνη και να συγχαρώ και όλους εδώ τους εθελοντές αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή, είναι σημαντικό που έχουμε εθελοντές που βάζουν πλάτη αφιλοκερδώς για να βοηθήσουν σε αυτή την ιστορία και εμείς σας το δηλώνουμε, κύριε Δήμαρχε, ότι θα βοηθήσουμε στο μέτρο που μας αναλογεί και με όλες μας τις δυνάμεις στο να αναδείξουμε αυτό το κομμάτι του τουρισμού, αυτό το κομμάτι που είναι όχι μόνο για τους ξένους, αλλά και για τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.